και στο χασάπικο και στο αργεντινικό τάγκο και ήταν πολύ καλός και στο ζεμπέκικο. Σε παραδοσιακούς χώρους ήταν καλός. Θα προτιμούσα βασικά να τον δω στο αργεντινικό τάγκο. Τον χορεύω. Είναι πιο ανάλαφρο. Όχι παιδί μου, είναι πιο ερωτικό και στην ξέρεις. Σε σχέση με τα άλλα που είναι η δασκάλα του ΔΕΟ, όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Κασιδιάρης, ο πατέρας του, επέμενε να γίνει χορευτής ο Ηλίας, αλλά τελικά λέει είχε άλλα στο μυαλό του ο γιος του. Λέει και άλλα πάρα πολλά σε αυτή τη συνέντευξη. Μιλάει και για το περιστατικό πατέρα του και το δεν απαντάει επί της ουσίας, το αποδίδει στη φόρτιση της στιγμής όπως το επισημαίνει. Αυτός που βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία είναι ο πατέρας του. Ο πατέρας του, μπράβο, είναι αυτός που βλέπουμε στη φωτογραφία. Είναι γιατρός επίσης ο πατέρας. Είναι γιατρός και είναι και επίσης υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Α, είναι της ίδιας. Ναι, αλλά τι ήταν. Έχει ακολουθήσει την ακροδεξιά ο πατέρας του και μετά το γιο του ακολούθησε τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, λέει για το περιστατικό ότι παρακολουθούσα την εκπομπή και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, όμως λίγο πριν από το τέλος. Τότε η κυρία Δουρού πετάχτηκε και αναφέρθηκε σε ένα θέμα άσχετο με την κουβέντα, πρόσβαλε τον Ηλία και έτσι έγιναν όσα έγιναν. Δυστυχώς, ο κ. Παπαδάκης δεν προστατεύσε το γιο μου απέναντι στην αήθεια επίθεση όπως θα έπρεπε να κάνει. Αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ είναι το σπίτι του Ηλία Κασιδιάρη. Εδώ βλέπουμε ακριβώς το σπίτι του Ηλία Κασιδιάρη, το δωμάτιο που είναι. Αν θα δούμε και λίγο αργότερα την φωτογραφία, έχει και κάποια όργανα γυμναστικής. Μάλιστα, εδώ είναι λοιπόν. Έχει κάποια όργανα γυμναστικής μέσα στο δωμάτιό του και κάποιους πίνακες με θέματα από την αρχαία Ελλάδα, όπως φαίνεται αριστερά, όπως βλέπουμε όλη την οθόνη μας. Όλοι οι οικογένειες είχαν τρέλα με την αρχαία Ελλάδα. Ναι, γιατί λέει κιόλας ο πατέρας του ότι εγώ και η σύζυγός μου η Βασιλική, η οποία είναι φιλόλογος με σπουδές στην αρχαιολογία, έχουμε μεγάλο πάθος για την αρχαία Ελλάδα. Μεγάλο, κάποιοι καταφέραμε να περάσουμε και στα τρία παιδιά μας, τα οποία στη βρεφική τους ηλικία τα κοιμίζαμε διαβάζοντάς τους άθλους του Ηρακλή και όχι τα τρία γουρουνάκια, υπογραμμίζει ο κύριος Παναγιώτης. Και λέει και άλλα έτσι πολύ ενδιαφέροντα, δίνει και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία και για το γιο του, γιατί πολλοί λένε ότι είναι ο επόμενος αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Λέει όμως ο πατέρας του Μιχαλολιάκος είναι ασύγκριτος και είναι η Ρωσιλία να μιλάμε από τώρα για τον διάδοχό του. Ότι του άρεσαν οι πολεμικές τέχνες από μικρό. Λέει ότι είχαμε φέρει τα πάνω κάτω για να πάει στις ειδικές δυνάμεις, αφού αρχικά παρουσιαζόταν στην αεροπορία. Και εδώ δίνει λέει και ένα χουίς που έτσι με περισσότερα στοιχεία ποιος είναι ο Ηλίας, ο οποίος ουσιαστικά είναι από μια καθαρή μανιάτικη οικογένεια. Μεγάλωσε στο Πικέρμι, πρώτα μένανε στο Εγάλεο και στον Πειραιά πιο πριν. Ζει ακόμα με τους γονείς του, μαζί με τους άλλους δύο, μαζί με τα αδέρφια, μαζί με τον έναν αδερφό του. Είναι τρεις γη που η οικογένεια Κασιδιάρη, τρεις γιους. Δεν το αναφέρει αυτό, ενώ μεγαλύτερος ή ο μικρότερος, είναι το 80 γεννημένος. Και λέει ότι είναι γεωπόνος, αυτή είναι ουσιαστικά η δουλειά του Ηλία Κασιδιάρη. Και είναι επιστήμον τροφίμων. Ο πατέρας του είναι πολύ περήφανος για τον αυτό Ηλία. Θα δούμε στη φωτογραφία αυτή, θα δεις κιόλας ότι δείχνει κάποια στιγμή και τις επαγγελματικές, τις βεβαιώσεις που έχει και τους επένους ο γιος του και τα διπλώματα που έχει στον κολλημένα στον τοίχο. Πάντως παιδιά, να σας πω κάτι, δεν είναι ένα παιδί τυχαία, δηλαδή έχει και πνευματικό επίπεδο και μορφωτική κατάρτιση και οικογενειακό background πάρα πολύ δυνατό. Είναι πολύ καλύτερο. Κανείς δεν αμφιβάλλει. Φαίνεται και από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του. Και ο λόγος του και η ευκαιρία. Ναι, λόγω έχει και η γνώση. Θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει την κοινή γνώμη μέσα από το λόγο του, μέσα από την μόρφωσή του και μέσα από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία. Θέλετε να δούμε χαρακτηριστικά κάποια αποσπάσματα της συνέντευξης που τα έχουμε ετοιμάσει και σε κάρτες. Ναι. Τον Ηλία τον προσέβαλαν και αντέδρασε έτσι. Η Κανέλη φταίει. Μεγάλωσε περήφανος γιατί εμείς όταν ήταν μωρό. Τον κοιμίζαμε διαβάζοντάς του τους άθλους του Ηρακλή και όχι τα τρία γουρουνάκια. Παρακολουθούσα την εκπομπή και όλα κυλούσαν ομαλά έως λίγο πριν από το τέλος. Τότε η κυρία Δούρου πετάχτηκε και αναφέρθηκε σε ένα θέμα άσχετο με την κουβέντα. Πρόσβαλε τον Ηλία και έτσι έγιναν όσα έγιναν. Δυστυχώς ο κύριος Παπαδάκης δεν προστάτευσε το γιο μου απέναντι στην αήθη επίθεση όπως θα έπρεπε. Ο γιος μου προκλήθηκε και αντέδρασε. Μάλιστα, είναι η στιγμή που ο πατέρας σου εξηγεί το περιστατικό. Ναι, πρέπει να εξηγήσει και να υπερασπιστεί το γιο του. Και δεν αμφιβάλλουμε και ούτε έχουμε παραλείψει να αναφέρουμε, να υπογραμμίσουμε ότι ενδεχομένως δέχτηκε προκλήσεις λεκτικές, ενδεχομένως και άσχετος, όπως είπαμε και με τη συζήτηση, από τη συνομιλητριά του. Αυτό όμως και πάλι σε κάποια μάτια, στα μάτια ορισμένων, που αυτοί οι ορισμένοι δεν δέχονται τις πράξεις βίας,
δεν ήταν αρκετό και δεν είναι επαρκές σαν επιχείρημα για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι σηκώθηκε και παρά την παιδεία και το υπόβαθρο που έχει, κατέληξε να χτυπάει μια γυναίκα. Ωστόσο όμως και από το επάγγελμα του Ηλία Κασιδιάρη που είναι γεωπόνος, όπως επίσης και από την αγάπη του προς το χορό, όντως επιβεβαιώνεται αυτό που λέει και ο ίδιος ο πατέρας του, ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι μια καλλιτεχνική φύση. Να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα της συνέντευξης. Σπύρο μου. Θα σου πω εγώ ότι λέει ότι είναι ένας έτσι που έχει πολύ, είναι καλλιτεχνική φύση και λέει, έχει γράψει και ένα βιβλίο ο Ηλίας Κασιδιάρης, όπως αναφέρει ο πατέρας του, και λέει ότι πρόκειται για 8 ιστορικά διηγήματα, για 8 μάχες όπου το πνεύμα του πολεμιστή και οι αρετές του πολέμου σκιαγραφούνται στην πραγματική τους διάσταση, τόσο σε φυσικό όσο και σε μεταφυσικό επίπεδο. Είναι επικό και λυρικό ταυτόχρονο έργο που θα διαβαστεί με κομμένη την ανάσα από όποιον αισθάνεται μαχητής σήμερα. Αυτά λέει ο Παναγιώτης Κασιδιάρης για τον γιο του. Και λέει μάλιστα ότι ο κύριος Μιχαλολιάκος το θεωρεί ότι είναι ένας πραγματικός λογοτέχνης ο Ηλίας Κασιδιάρης με μια εξαιρετική γραφίδα. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα λοιπόν που ένας νέος άνθρωπος για άλλη μια φορά ασχέτως ιδεολογίας, πολιτικών απόψεων κόμματος θα μπορούσε κάλλιστα μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει ή που θέλει να κάνει να κεντρήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και τελικά βρέθηκε να πρωταγωνιστεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να γίνει τώρα σε αυτές τις μέρες ένας άνθρωπος της πρώτης γραμμής εξαιτίας όλο αυτό που συνέβη. Και δεν νομίζω είναι και ότι αρνητικό. Θα μπορούσε να είναι σε αυτή την πολιτική παράταξη αν δεν είχε αυτό το χαρακτήρα, βρεσί Γιώργο μου. Το ένα πράγμα συνδέει το άλλο. Αναφέρω όμως. Δεν με αφορά καθόλου πολιτική παράταξη. Είναι ένα παζλ. Άλλον ο άνθρωπος αυτός έχει μια καλλιτεχνική φύση και από μικρό παιδί έγραφε και όλα αυτά και του άρεσε ο χορός. Αυτό το πράγμα όμως εκεί που είναι δεν μπορεί να το δείξει. Και όχι μόνο η πολιτική παράταξη. Δηλαδή να παίρναμε και έναν άλλον πολιτικό που να έγραφε βιβλία, που να του άρεσε η μουσική, δεν το έβγαζε αυτό προς τα έξω. Ναι, εμένα αυτή τη στιγμή όμως δεν με αφορά η πολιτική παράταξη. Με αφορά το γεγονός ότι είναι ένας νέος άνθρωπος που ενδεχομένως. Το δείχνει όμως. Είναι αγωνιστής, είναι πολεμιστής. Το δείχνει αυτό το πράγμα. Πώς το δείχνει. Έχεις διαβάσει τα έργα του, έχεις διαβάσει τα άρθρα του, έχεις διαβάσει όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως πηγάζουν μέσα από την καλλιέργεια και το μορφωτικό δεδομένο. Ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που τοποθετείται δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και διαβασμένος και έχει μελετήσει και την ιστορία της Ελλάδας. Αλίμονο ρε Τζορτζέλα, αν δεν ήταν οι πολιτικοί ή αυτοί που θέλουν να που δεν είναι ούτε να πάρουν τα πρόβατα να τα κάνουν βόλτα. Πολιτικούς που δεν έχουν ιδέα από την ιστορία της Ελλάδας. Το τι είναι ο γιος του, αναφέρει ο κύριος Κασιδιάρης και λέει ο Μιχαλολιάκος και ο γιος μου είναι ένας εθνικιστές, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και το ρωτάει ο δημοσιογράφος, είναι φασίστες, νεοναζί, χρυσαυγίτες, οι ομοδιάτες του γιου του. Και λέει, δεν έχουν κάτι άλλο να προσάψουν στα παιδιά, δεν μπορούν να τα πουν ούτε κλέφτες ούτε λοποδίτες, γι' αυτό τα αποκαλούν με διάφορους χαρακτηρισμούς για να τα μειώσουν. Ναι, μα γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Από έναν άνθρωπο με τέτοιο πνευματικό υπόβαθρο, έχω περισσότερες απαιτήσεις. Για τον τρόπο συμπεριφοράς του. Στις προηγούμενες τηλεοπτικές εμφανίσεις του όμως είχαμε δει αυτό το υπόβαθρο. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που έβγαινε μπροστά για να πει ποια είναι η Χρυσή Αυγή, ποια είναι η ιδεολογία. Δεν είναι η ιδεολογία της, δεν είναι τυχαίο αυτό. Είχε το υπόβαθρο και την ευχαίρεια λόγου να εκφράσει τις θέσεις. Πάμε να δούμε τι έγινε όταν έμπαινε μέσα στην Ευελπίδων. Το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε είναι ένα τεχνικό βίντεο.